«Δεν πρόκειται να δεχθούμε παιχνίδια με την πατρίδα και την κυριαρχία μας», δήλωσε ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Περνάμε και ιδιαίτερες στιγμές στην πατρίδα αυτή την περίοδο. Βλέπετε ότι η προκλητικότητα των γειτόνων μας αυξάνεται. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία με αυτοπεποίθηση και με θάρρος απαντά σε όλες τις προκλήσεις όπως αρμόζει. Και στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε παιχνίδια με την πατρίδα και την κυριαρχία μας. Το καταλαβαίνουν όλοι και γι' αυτό βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως πρέπει να πηγαίνουν. Ο ΣΕΡΕΟΣ βουλευτής και διεθνολόγος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση. Από ό,τι φαίνεται είναι έτσι, αλλά εμείς πρέπει να περιμένουμε σίγουρα μέχρι τις 2 Αυγούστου, οπότε λίγη αυτή η παράνομη τουρκική ναύτεξ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις θα πάψουν να είναι σε διαρκή αφύπνιση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε την Τουρκία, οποιαδήποτε τρίτη δύναμη, να κάνει την οποιαδήποτε ζημιά στη χώρα, να κάνει την οποιαδήποτε παραβίαση. Αυτό για μας είναι κόκκινη γραμμή. Το έχουν καταλάβει όλοι και στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο κύριος Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε πολύ δυνατή στήριξη τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν στα ελληνικά. Ήταν μια πολύ δυνατή στήριξη και συμβολικά όπως αντιλαμβάνεστε αλλά και πολιτικά. Όλα παίζουν ρόλο, κύριε Κώτα. Σημασία έχει σήμερα ότι χάρη στους χειρισμούς του Πρωθυπουργού η Τουρκία έχει μπει στα ραντάρ παρακολούθησης της Ευρώπης. Όλοι λοιπόν βλέπουν τον Ταγίπ Ερντογάν και τις προκλήσεις του. Όλοι ενοχλήθηκαν από την απαράδεκτη βέβυλη απόφαση για την Αγία Σοφία που δυστυχώς προδίδει ότι το καθεστώς του κ. Ερντογάν περνάει σε έναν εθνικιστικό παροξισμό, περνάει σε μια παρακμή. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και αν έκαναν την Αγία Σοφιά τζαμί, ακόμα την αποκαλούν Αγία Σοφία. Το μεγαλείο και το όνομα αυτού του μνημείου δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει.